Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Γκόλφης Χρήστος. Από εδώ ο Τόνιος Ζαγοραίος, από Yeti Pictures. Είναι τιμή μας. Έχω πολύ τρακ αρχικά και μου έχουν πει ένα κόλπο. Να φαντάζομαι το κοινό γυμνό. Οπότε να ξέρετε. Είστε γυμνοί. Εμένα γυμνό μου είναι δύο. Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή να βρισκόμαστε ανάμεσα σε τόσο καλούς συναδέλφους. Το project το ξέρετε λίγο πολύ, το έχετε δει στην τηλεόραση. Είναι από τρία γραφεία, δεν είναι μόνο από εμάς. Είναι από εμάς του Steel Noon, τους Yeti και τους No Mean στο Λονδίνο. Όπως βλέπετε, θα μιλήσουμε για το Sky. Έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα το τελευταίο διάστημα, εφόσον βγήκε η ταυτότητα στον αέρα, κυρίως για το λογότυπο, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι η γνώμη ενός ειδικού είναι αυτή που μετράει πάντα, οπότε θα θέλαμε να τη μοιραστούμε μαζί σας, εμπεριστατωμένη και... Μάλιστα. Τι σήμα είναι αυτό, παιδιά, του Sky? Πώς έγινε έτσι αυτό? Αυτό είναι το νέο σήμα του Sky. Τι κάνανε, δηλαδή βγάλανε το κάπα, το μισό του κάπα και το κάνανε λίγο νέο λογότυπο? Από χθες λοιπόν αυτό το σήμα βλέπουμε στον Sky. Πάμε να αλλάξουμε την ελληνική γλώσσα. Το κάπα το ελληνικό είναι αυτό? Το νέο λογότυπο. Είναι στα τουρκικά το κάπα, πώς είναι? Μπορούμε να το γκουγκλάρουμε λίγο, παρακαλώ? Βάλε λίγο στη μετάφραση ελληνικά με τουρκικά για να δω. Αν το κάπα είναι το τουρκικό αυτό. Δεν είναι το τουρκικό. Είναι λοιπόν αυτό λογότυπο. Όταν γίνονται τόσο δραστικές αλλαγές στην εικόνα ενός σταθμού και μάλιστα ενός οργανισμού που ο κόσμος τον ξέρει και τον έχει βιώσει πολλά χρόνια, είναι λογικό σε κάποιους να αρέσει η καινούργια εικόνα και σε κάποιους να μην αρέσει. Το θέμα όμως του design, επειδή μιλάμε ότι για κάτι υποκειμενικό στην ουσία, είναι να λειτουργεί και να εκφράζει τις αξίες του σταθμού. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Έχουμε λοιπόν το Sky, που είναι τέταρτος πέμπτος σταθμός σε τηλεθέαση, με ένα κοινό upper, ας πούμε, και οικονομικά και κοινωνικά, με σοβαρά προγράμματα, κατευθυνόμενα στις ειδήσεις κυρίως, και μέσα σε μια νύχτα έχουμε το Sky, που μιλάει σε όλο τον κόσμο, νούμερο ένα σε τηλεθέαση, με 60, που είναι τρομερό ποσοστό τηλεθέασης για Ελλάδα ειδικά, που απευθύνεται ξαφνικά σε όλο το φάσμα των τηλεθεατών, στο λαϊκό κόσμο, στα παιδιά, στους μεγάλους. Έχουμε δηλαδή ένα κανάλι που από τον Μπογδάνο πάει στον Τάνο. Έχουμε τον Μπογδάνο. Είναι λοιπόν ένα συνοθήλευμα. Ναι, ακριβώς. Αντιμετωπίσαμε ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, challenge με τον πελάτη, το ότι εκείνη τη στιγμή ήταν ένα κανάλι το οποίο, όπως είπε ο Χρήστος, απευθύνονταν σε ένα κοινό λίγο πιο, όχι ελιτιστικό, καθαρά δημοσιογραφικό, ενημερωτικό. Και θέλω να περάσουν, επειδή είχαν βάλει εκπομπές μέσα, σαν το Survivor και το Power Block. Οπότε στην ουσία είχαν και εκείνοι ένα ιδιαίτερο κόμφλικτο πώς θα παρουσιαστούν. Το οποίο έπρεπε να γίνει άμεσα, γιατί ξαφνικά από το 12 να πας στο 60%, ναι, όχι, ναι, όχι ναι, συνέχεια στο 60, αλλά βάρα και 60, ήταν και αυτοί δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν τόσο καλά. Δηλαδή ήταν μια έκρηξη τηλεθέασης για αυτούς. Η εικόνα του σταθμού ήταν λίγο μπερδεμένη, δηλαδή δεν είχε κάποια γλώσσα η οποία ο σταθμός μιλούσε. Τα τρέιλερ ήταν διαφορετικά, το τρέιλερ κάθε εκπομπή ήταν διαφορετικό. Οπότε εμείς κληθήκαμε στην ουσία να ενοποιήσουμε όλη την εικόνα ενός σταθμού που είναι νούμερο ένα στη τηλεθέαση αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, και τους κάναμε και μία ερώτηση κατά τη διάρκεια των meeting, τα οποία ήταν άπειρα. Αν ήταν προσωπικότητα ο Sky, τι θα ήταν? Δηλαδή, αν ήταν χαρακτήρας ανεξαρτήτου φίλου, άντρας, γυναίκα κτλ. Και πήραμε μία απάντηση, την οποία θα είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος θα είναι σοβαρός, με κύρος και αξιοπιστή, αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να είναι φιλικός, χαρούμενος και ευδιάθετος. Οπότε, έχοντας αυτό στα χέρια μας, βλέπουμε τη διαδικασία. Ξεκινήσαμε τα πρώτα drafts. Τα drafts γενικά ήταν πάρα πολλά. Η διαδικασία της έρευνας ήταν πολύ μεγάλη. Υπήρχε μια συνεχής επικοινωνία του γραφείου του δικού μας, με τον Τόνι και με τους νόμιν στο Λονδίνο. Και ταυτόχρονα όλοι μαζί με το σταθμό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα τεράστιο οργανισμό, όπου πρέπει να παίρνουμε εγκρίσεις για να συνεχίσουμε κάποια δουλειά. Ακριβώς. Και στη συνέχεια βλέπετε ένα GIF.
GIF για όποιον θέλει. Με όλη τη διαδικασία και το working progress με τα λογότυπα, τα icons κτλ. Που έψαχναν τα παιδιά από την Dealnoon. Και πάντα είναι σημαντικό αυτά που σχεδιάζονται όσον αφορά το graphic package ενός καναλιού να μπορούν να είναι διαχειρίσιμα όσον αφορά και το motion. Έτσι, γιατί δεν είναι μια δουλειά που κάνει ο γραφίστας και απλά πάει και παίζει στατική. Είναι μια δουλειά η οποία πρέπει να είναι αυτό που λέμε στη δική μας γλώσσα animatable, να είναι διαχειρίσιμη ως προς το animation της. Στο σημείο αυτό να πούμε το βασικό πρόβλημα του σχεδιασμού είναι ότι ναι. Το sky σημαίνει ουρανός, ας πούμε, στα αγγλικά. Ήταν πολύ δύσκολο να τον απεικονίσουμε. Γιατί ο ουρανός δεν έχει ένα συγκεκριμένο icon, να πούμε θα βάλουμε κάτι που θα βγάζει την έννοια του ουρανού. Οπότε μπορούμε να παίξουμε εκεί, να κάνουμε ένα τέτοιο σήμα. Επίσης δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τη γραφή από ελληνικά σε αγγλικά. Οπότε παίξαμε μια πιο αφηρημένη και γενική έννοια και προτιμήσαμε να παίξουμε με το σχήμα το επόμενο, το οποίο είναι ο κύβος. Σαν σύμβολο, σαν όχημα καλύτερα, εξέλιξης, το οποίο δεν είναι πολύ πρωτότυπο, εντάξει είναι ένας κύβος, βέβαια είναι στα βασικά σχήματα και σαν designers οι περισσότεροι θα ξέρετε ότι ο κύβος σου δίνει πολλές προοπτικές, οπότε και εμάς μας έδωσε πολλές προοπτικές να τον ανοίξουμε, να τον αναπτύξουμε, να είναι κάτι που μεταβάλλεται, Τόνι. Ναι, ακριβώς μας έδωσε αρκετές πάσες όσο αφορά τη δομή του σχήματος και μας έβγαλε πάρα πολλές ιδέες το πώς θα μπορούσε αυτό να εξελιχθεί και εντός και εκτός εισαγωγικών να ελύσεται στον καμβά της τηλεόρασης. Ταυτόχρονα παρουσιάζει και λίγο την τετράγωνη λογική, ας πούμε, που είχε το κανάλι μέχρι στιγμής και με τον τρόπο που θα κάνει αυτά τα transformations δείχνουμε τη νέα πορεία του σταθμού προς το μέλλον. Δηλαδή αυτό που ήθελε, ας πούμε, να περάσει, ναι, ο σταθμός. Και όπως βλέπετε και από το animation εδώ, το main animation, logo animation του σταθμού, βλέπουμε ότι και από το σήμα και από όλες τις υπόλοιπες γωνίες του λογοτύπου προκύπτει το εικονίδιο και στη συνέχεια θα δούμε πώς το εικονίδιο αυτό αποτέλεσε αφορμή για να στήσουμε όλη την animation φιλοσοφία του πακέτου. Και πέραν λοιπόν από το icon και το λογότυπο, προχωρήσαμε μετά και είδαν τα παιδιά από τη Λνούν το θέμα των γραμματοσυρών που χρησιμοποιούσε ήδη ο σταθμός και αυτό ήταν ενδιαφέρον λίγο σε συνάρτηση με τη συζήτηση. Θα πάμε λίγο εντάχει γιατί γενικά έχουμε λίγο χρόνο και έχουμε πολλά πράγματα να δείξουμε. Σχετικά με το προηγούμενο κομμάτι που ήταν το λογότυπο, απλά αυτό να πω για το πολυσυστημένο κάπα που δεν είναι κάπα, που ήταν κάπα, που τι είναι αυτό. Είναι ένα κάπα, εγώ το βλέπω σαν κάπα προσωπικά, στο οποίο κάπα έχουμε βγάλει την κάθετη γραμμή. Εν τω μεταξύ έχουμε πάρει ήδη την απόφαση το σήμα του καναλιού να παίζει πάνω δεξιά. Οπότε ταυτόχρονα είναι και ένα βέλος που δείχνει προς τη ροή του προγράμματος, αν θέλετε. Και ταυτόχρονα είναι και μια πλευρά του κύβου. Οπότε θα βοηθούσε και τον Τόνι και τα παιδιά να κάνουν πολύ πιο εύκολο το animation που θα δούμε αργότερα κάποιες εφαρμογές. Τώρα σχετικά με το font. Ο σταθμός χρησιμοποιούσε την Gotham. Θεωρούσε ότι ήταν πολύ προβληματικό σαν font. Εμένα μου άρεσε προσωπικά πολύ και στα παιδιά. Απλά τη χρησιμοποίησε σε δύο βάρη. Η Gotham είναι ένα font πολύ ενδιαφέρον, έχει πάρα πολλά βάρη, οπότε μας έδωσε και την ευκαιρία να παίξουμε με αυτή και γενικά να κάνουμε διάφορα πράγματα. Όταν τα παιδιά από το σταθμό, συγγνώμη, από το Sky είδαν τις εφαρμογές, ας πούμε, του font, δεν το καταλάβαν καν ότι ήταν το font που χρησιμοποιούσαν ήδη. Δηλαδή, στην ουσία, έγινε μια σωστή εφαρμογή, θεωρητικά, του font στην ταυτότητα του καναλιού. Σε δεύτερη φάση μετά το font προχωρήσαμε και στο brandbook, γιατί όταν μιλάμε για έναν οργανισμό όπως ο Sky, που έχει πάρα πολλά υλικά, πρέπει αναγκαστικά να φτιάξεις ένα brandbook για την ορθή χρήση του κάθε πράγματος που θα σχεδιάσεις. Γιατί δεν γίνεται να κάνεις supervising, ας πούμε, σε κάθε πράγμα που θα βγαίνει από το σταθμό. Οπότε, φτιάχνοντας το brandbook, κάπως κλειδώνεις την οπτική εικόνα του σταθμού. Ναι, και συνεχίσαμε και με το stationary το design, δηλαδή την εσωτερική επικοινωνία και την έντυπη επικοινωνία του σταθμού. Ακριβώς. Μετά από όλα αυτά, πέρασαμε στο graphic package, που στην ουσία αυτό είναι και το κύριο κομμάτι ενός rebranding. Δηλαδή, αυτό που βλέπει ο θεατής. Και εδώ, όπως λέγεις ο Χρήστος, περνάμε στον κορμό, στην ουσία στην πεμπτουσία όλης της δουλειάς, που αφορά το graphic package, το ντύσιμο πια όλου του σταθμού με την γλωσσική επικοινωνία την οποία έχουμε φτιάξει, αλλά και τη σχεδιαστική. Και μπαίνουμε στο πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα με τις παλέτες. Εδώ νομίζω ότι κατ' εμέ θεωρώ ότι υπήρξε πέραν του δέοντος χρόνος το pre-production της δουλειάς. Δηλαδή,
Θα σας πούμε και στο τέλος περί πολύ συγκεκριμένα τους χρόνους που πήρε και όλο το workflow της δουλειάς. Να πούμε λίγο, συγγνώμη, Τόνι, να πούμε λίγο για αυτό το κομμάτι. Ότι γενικά από την εμπειρία μου που έχω και με τον Τόνι γενικά, είναι ότι ο πελάτης ο οποίος ειδικά δεν είναι εκπαιδευμένος στο design, έχει πάρα πολύ μεγάλη άποψη. Τουλάχιστον έτσι εγώ το λαμβάνω. Στο χρώμα και στον ήχο, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Οπότε εδώ όντως παιδευτήκαμε λίγο, είναι η αλήθεια. Και αυτό που κάναμε ήταν το εξής. Πήραμε το παλιό μπλε του Sky, το οποίο ήταν ένα μουντό λίγο μπλε, πιο σοβαρό αν θέλετε, αλλά δεν μας άρεσε πολύ και δεν ήταν τόσο digital χρώμα και το φέραμε σε ένα πολύ πιο σύγχρονο. Το Sky Blue, όπως το λέγαμε εμείς στην εσωτερική επικοινωνία. Ακριβώς. Και στην συνέχεια υπήρξε, θυμάμαι, γύρω στις 3 εβδομάδες μπρος-πίσω και τα meeting ήταν σχεδόν καθημερινά. Υπήρξε ένα αρκετό πρόβλημα όσο αφορά τις παλέτες, γιατί εμείς είχαμε ξεκινήσει με τα χρώματα τα οποία βλέπετε εδώ, αλλά υπήρχε ένα θέμα σχετικά με το graphic package που αφορά τα news opener, γιατί... Θέλανε να είναι κόκκινα τα news opener, μετά θέλανε να είναι μπλε, μετά τελικά το μπλε δεν τους εκφράζει και θέλανε και μας είπανε να τα ξαναλάξουμε. Και εμείς ύστερα είπαμε, εντάξει, θέλουμε και εμείς. Πραγματικά το βιώσαμε. Οπότε όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να διήρκησε γύρω στις 3 εβδομάδες, μπορεί και παραπάνω, με το να καταλήξουμε. Γιατί, ξέρετε, το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει, όταν δουλεύεις με τέτοιους πελάτες, τώρα θα το πω, ακούστε, υπάρχουν πολλοί όροφοι. Ο Sky, πόσες όροφες έχει, 6-7. Οπότε εσύ είναι με παίρνει συνέγκριση από το marketing κομμάτι, αλλά προχωρώντας παραπάνω, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι πέρα από το τελικό του Προέδρου που μπορεί να φτάσει, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια συγκεκριμένη άποψη γιατί εξυπηρετεί ο διευθυντής ειδήσεων, παραδείγματος χάρη, ο διευθυντής του ενημερωτικού. Οπότε όλο αυτό φαντάζει απλώς εμάς, αλλά πρέπει να περάσει από πάρα πολλούς ανθρώπους πέρα από το marketing team το οποίο συζητάμε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Άρα καταλήξαμε εδώ. Στην ουσία καταλήξαμε μετά από πολύ καιρό, δηλαδή το σκεπτικό στην αρχή ήταν άλλο. Απλά δεν θέλαμε καθόλου να χάσουμε την παλέτα που είχαμε φτιάξει, γιατί πραγματικά πιστεύαμε σε αυτή. Είχαμε δει ότι γράφει πολύ καλά στα μέσα. Οπότε κάπως προσαρμοστήκαμε εμείς στις καινούργιες συνθήκες και ο πελάτης βέβαια. Είπαμε για τους ορόφους τώρα και έχει γίνει σαμποτάζ. Το πνεύμα του πελάτη ήταν αυτό. Σταμάτα. Εντάξει, εντάξει, πάμε. Τι έλεγα, όχι. Και βγαίνει ο πρόεδρος. Όλα τέλεια. Προεδράρα. Παναθηναϊκός είμαι, όχι. Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα. Θεωρώ ότι φτιάξαμε έναν ωραίο χρωματικό κώδικα. Βασικά θα δείτε και στην πορεία ότι μας βοήθησε πάρα πολύ στις εφαρμογές, οι οποίες είναι οι εφαρμογές του λογοτύπου, στα trailers και τα σχετικά που θα σας αναλύσει ο Τόνι, σαν πιο ειδικός από μένα. Άρα λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι ένα λογότυπο το οποίο κάναμε το συγκεκριμένο. Πάντα όλα τα κανάλια, αν έχετε παρατηρήσει, έχουν το λογότυπο στα αριστερά. Εμείς αυτή τη στιγμή πήγαμε δεξιά. Δεν ξέρω τώρα, Sky δεξιά, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο υπονοούμενο. Λοιπόν, οπότε πήγαμε πρώτη φορά δεξιά. Και αυτό που κάναμε είναι ότι βλέπετε το λογότυπο μεταλλάσσεται από icon, γίνεται λογότυπο και στην συνεχεία χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν με social media, όλα τα hashtag, νέο επεισόδιο, πρώτη προβολή. Και βλέπετε πώς μεταλλάσσεται. Βγάζει την πληροφορία, στη συνέχεια αυτό μαζεύει, φεύγει, ξανά έχουμε το λογότυπο. Άρα όλο αυτό που βλέπει ο θεατής είναι διαδραστικό. Κάνει ένα παιχνίδι τόσο με το λογότυπο, σε συνέχεια με το εικονίδιο και σε συνέχεια με την πληροφορία η οποία χρησιμοποιεί πάλι και την. Έχουμε στην ουσία ένα οργανικό λογότυπο, το οποίο δεν το είχαμε ξαναδεί, ήταν δική μας ιδέα. Και ο πελάτης κατευθείαν το δέχτηκε. Δηλαδή, εντάξει, επειδή είπαμε λίγο άσχημα λόγια πριν. Δεν είπαμε άσχημα λόγια. Όχι, πλάκα. Ήταν δεκτικός και στις προτάσεις που κάναμε και δεν μας έκοψε και πολλά πράγματα. Overall. Δηλαδή, αυτό π.χ. ήταν μια ιδέα που προέκυψε πάνω στην εφαρμογή του Κύβου αρχικά και μετά προσαρμόστηκε το τυπογραφικό κομμάτι του λογοτύπου, έτσι ώστε να έχουμε αυτό το παιχνίδι που μας αρέσει αρκετά. Βέβαια, ο σταθμός δεν έχει καταφέρει να το εντάξει, είναι η αλήθεια, 100%, αλλά γίνονται προσπάθειες, γιατί τα πράγματα στη ροή αλλάζουν. Θα σας το αναλύσει γι' αυτό το βιβλίο. Βλέπουμε και εδώ πάλι την ίδια νοοτροπία. Πάνω δεξιά έρχεται ο Κύβος, ο οποίος έχει χρώμα, έχει φως, έχει ένα βάθος πολύ συγκεκριμένο. Και φέρει όλη την πληροφορία την οποία θέλουμε εμείς να επικεντρωθούμε
Και το ίδιο συμβαίνει και στα τρέιλερ. Και στα... Πολύ γρήγορα θα πω ότι τα τρέιλερ πάντα στα κανάλια για να είναι ωραία, έχοντας μια εμπειρία και από προηγούμενη δουλειά, πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Δηλαδή να υπάρχει, όπως είναι και τα τραγούδια, ένα intro, κουπλέ, ρεφρέν κτλ. Οπότε όλα αυτά πρέπει να συνδέονται, να μην είναι ασχετά μεταξύ τους. Οπότε πρέπει να χτίσουμε ένα πολύ ωραίο intro, το πώς ξεκινάει, το πώς ανοίγει όλο αυτό, πώς συνεχίζεται να έρχεται πληροφορία κάτω για να δένει με το προηγούμενο, να μην είναι άσχετη εντελώς, πώς ξαναμαζεύεται και πώς συνεχεία έρχεται το ίδιο σχήμα από εκεί να φέρει την τελική πληροφορία και να κλείσει φέρνοντας πάλι τον κύβο μας στη συγκεκριμένη νοοτροπία ώστε να κάνει attach πάνω σε όλο το concept που έχει εδώ το trailer. Και άλλα πράγματα που επίσης τους προτείναμε ώστε να υπάρχουν πάνω αριστερά σαν έξτρα πληροφορίες και όπως είπε και ο Χρήστος ήταν πολύ δεκτικοί σε καινούργια πράγματα και λίγο διαφορετικά με αρκετό animation πάνω στην οθόνη. Υπήρχε και αυτό ήταν ένα πράγμα που δεν το είχε ο σταθμός η ροή. Upper 30 το ονομάζαμε εμείς. Όπου είναι μια πληροφορία μαζί με εικόνα λίγο πιο ζωηρή για να τραβάει το μάτι του τηλεθεατή από το πρόγραμμα που παρακολουθεί, ώστε να ενημερωθεί για κάτι που έρχεται αμέσως μετά ή για κάποιο καινούριο πρόγραμμα που παρουσιάζει ο σταθμός. Ναι, γιατί κάθε σταθμός έχει ένα συγκεκριμένο vocabulary όσο αφορά την ορολογία, μάλλον να το πω έτσι, κάποιων πραγμάτων. Τα lower thirds, τα upper thirds, αυτά. Υπάρχει παγκόσμια μια κοινή γλώσσα όσο αφορά αυτά. Απλά κάθε κανάλι ανάλογα με τις ανάγκες του το προσαρμόζει. Άρα, επειδή δεν είχαν τέτοια στοιχεία στην ταυτότητά τους, εμείς αρχίσαμε και τους φέραμε καινούργια στοιχεία με ωραίο animation και ωραία στήχηση, ας πούμε, πάνω στην τηλεόραση. Γιατί αυτό, ας πούμε, παίζει πάνω αριστερά. Στη συνέχεια, μετά για να ολοκληρωθεί, επειδή μιλάμε για ένα rebranding, δεν μιλάμε για ένα refresh. Είναι πολύ σημαντικό. Και για να είμαι ειλικρινής, πολλές φορές το refresh είναι και πιο δύσκολο από το ολοκληρωτικό rebranding. Γιατί από τη μία ξεκινάς από την αρχή, ενώ στο refresh πρέπει να κάνεις lifting σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι και μέτριο. Άρα λοιπόν, Tidance είναι κάτι το οποίο πολλές φορές... Πολλές φορές οι σταθμοί δεν ακολουθούν, ας πούμε, το ίδιο στυλ ή την ίδια γραφή στα Idance τους. Κάνουν κάτι άλλο από την ταυτότητα, ας πούμε, του σταθμού. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, επειδή είχαμε λανσάρισμα νέας ταυτότητας και επειδή θέλαμε πολύ να προωθήσουμε το κόνσεπτ του κύβου, κοιτάξαμε να υπάρχει μια αρμονία σε σχέση με το graphic package και τα items. Οπότε πάλι αρχίσαμε να σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε τα items με βάση τον κύβο. Ακριβώς. Και το δύσκολο task που προέκυψε εδώ, ενώ υπήρχε το concept ότι είμαστε σε κάποια κοντινά πλάνα και βλέπουμε στην ουσία έναν κόσμο ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι είναι, και στο τέλος το establishment shot αντιλαμβάνεσαι ότι όλος αυτός ο κόσμος που έβλεπες πριν στην ουσία έχει ως κεντρικό element τον κύβο. Το δύσκολο task που αντιμετωπίσαμε μετά είναι ότι άρεσε στον πελάτη και ήταν πολύ open-minded σε αυτό, αλλά έβγαινε λίγο πιο. Να το πω έτσι, λίγο πιο ελιτίστικο από ό,τι μπορεί να ήθελα. Και λίγο πιο premium. Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα task επίσης σημαντικό, γιατί θέλαμε να φέρουμε αυτό που λένε, ξέρω εγώ, την εντοπιότητα. Δηλαδή να το βλέπεις, να είναι μεν ωραίο, αλλά να έχει και local στοιχεία. Οπότε εδώ μπήκαμε σε μια τεράστια ανάλυση στο γραφείο, ώστε να πηγαίνουμε να ψάχνουμε φωτογραφίες, τι μπορεί να κάνεις κάτι το οποίο να είναι αισθητικά όμορφο, να έχει. Ελλάδα, να έχει όλη αυτή την ελληνικότητα, αλλά ταυτόχρονα γενικά να φέρεις ελληνικό στοιχείο είναι λίγο cheesy πάντα, κατ' εμέ τουλάχιστον. Οπότε πρέπει να το φέρουμε με έναν τρόπο να θυμίζει λίγο πλάκα, λίγο ψηρή. Ναι, και εδώ να πούμε ότι δεν έπρεπε να χάσουμε το παιχνίδι του φωτός, γιατί σε όλα τα trailers του graphic package, ας πούμε, παίζαμε με το φως. Οπότε και σαν στοιχείο, ας πούμε, ελπίδας, γιατί ήθελε ο σταθμός να βγάζει έτσι μια όμορφη ατμόσφαιρα το Ident Set. Έπρεπε να παίξουμε και εδώ με το φως. Και θέλαμε και εμείς, Λουσέ, γιατί μας έβγαζε εκεί. Οπότε τα items ήταν 4. Ήταν το πρώτο για το πρωινό, το δεύτερο για την ψυχαγωγία, το απογευματινό, το τρίτο για το βραδινό, όσο αφορά τις ταινίες και το premium κτλ. Και το τέταρτο ένα corporate, το οποίο θα στην ουσία αντιπροσώπευε όλη την κουλτούρα εκδενιστική του σταθμού. Και εφόσον μαζέψαμε όλα αυτά τα references, στη συνέχεια χτίσαμε τα πρώτα style frames. Στο πρωινό έχουμε κάποια props που είναι η εφημερίδα που διαβάζει κάποιος στο πρωί, τον καφέ, το ξυπνητήρι. Όλα αυτά τα εντάσσουμε στον κόσμο μας. Το απογευματινό λίγο πιο playful με τις μπάλες. Το βραδινό κλασικά popcorn, βράδυ, τηλεόραση, φωταγωγημένη πολυκατοικία. Και το βραδινό, συγγνώμη, και το corporate. Παίξαμε και λίγο με κάποια επιρροή από μοντέρνα κτίρια, λίγο πιο έτσι, αισθητική, η οποία είναι λίγο πιο καθαρή. Και άρχισαμε και να δημιουργούμε πάλι σε αυτά. Ένα comment του πελάτη εδώ που ήταν σημαντικό είναι ότι ήθελε να βάλουμε μέσα το στοιχείο της φύσης με τα φυτά,
το φως αρκετά, δηλαδή βλέπετε, είναι ένα ζεστό φως το οποίο έρχεται και αφήνει κάποιες σκιές οι οποίες είναι ευδιάκριτες, άρα θέλαμε να φαίνεται αρκετά το φως. Επίσης θέλαμε για τη χρωματική παλέτα να υπάρχει, για να γίνεται πάλι αυτός ο διαχωρισμός σε πρωί, απόγευμα και βράδυ. Οπότε θα σας δείξουμε τώρα τα Idents για όσους δεν τα έχουν δει. Δεν τα είδες, Τόνι. Αυτά είναι. Αυτά ήταν τα items και δύο έξτρα πράγματα που κάναμε για, για τον όμιλο. Είναι το ραδιοφωνικό κομμάτι, που είναι το Sky 100,3, όπου φτιάξαμε πάλι ένα λογότυπο που είχε λίγο παιχνίδι, δηλαδή ανάλογα με τις προσαρμογές του, το κομμάτι του 100,3 θα μπαίνει αναλόγως σε τι μέσο χρησιμοποιείται ή με τι layout χρησιμοποιείται. Και φτιάξαμε και μαζί με τον Γιώργο τον Ελευθέρωγλου από τη Θεσσαλονίκη το intro των ειδήσεων, όπου εδώ δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτό τον αμερικάνικο χαρακτήρα, αν θέλετε. Και συνεχίζοντας, μάλλον φτάνοντας στο τέλος, θα θέλαμε να μοιραστούμε έτσι μερικά insights από όλη την δημιουργική διαδικασία και την παραγωγή. Νομίζω ότι σημαντικό είναι σε αυτά τα project να έχεις τη γνώση πώς μπορεί να συνεργαστείς με πολλούς ανθρώπους, ακόμα και αν είναι remotely. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, τότε μάλλον με συγχωρείτε, το καλοκαίρι ήμασταν εμείς, ήταν ο Χρήστος εδώ Ελλάδα, αν και μακριά τα γραφεία μας και στη συνέχεια είναι ο Mint από το Λονδίνο. Καθημερινά είχαμε meeting και με τον πελάτη επίσης. Σχεδόν όλα τα meeting, επίσης, να σας πω, με τον πελάτη δεν ήταν με φυσική παρουσία, ήταν μέσω Skype. Πολλές φορές δεν υπήρχε καθόλου visual contact με τον πελάτη, που αυτό πολλές φορές είναι καλό, αλλά και κακό, γιατί δεν μπορείς με τη γλώσσα του σώματος να επικοινωνήσεις κάποια πράγματα. Οπότε 100% όλη η επικοινωνία ήταν συνεχώς διαδικτυακή, και αυτό που βλέπουμε και εμείς δουλεύοντας με εξωτερικό, ότι πια δίνοντας υπηρεσία δεν χρειάζεται να είσαι με κάποιον απαραίτητα στον ίδιο χώρο, πόσο μάλλον στην ίδια χώρα. Overall, δηλαδή, η τεχνολογία μας βοήθησε πάρα πολύ, και προγράμματα όπως το Slack, ας πούμε, το Skype ή οτιδήποτε. Ήταν σαν να είμαστε όλοι στο ίδιο γραφείο, οπότε στην ουσία αυτός ο φραγμός που υπήρχε προφανώς πριν λίγα χρόνια με το πώς θα πάρω τη δουλειά από το εξωτερικό ή τη μεγάλη δουλειά ή πώς θα συνεννοηθώ με έναν καλλιτέχνη από το εξωτερικό που μου αρέσει η δουλειά του και θα ήθελα να συμμετέχει σε ένα project, για μας έχει σχεδόν εξαλειφθεί, δηλαδή είναι σαν να είμαστε όλοι στο ίδιο γραφείο. Βέβαια, αυτό με τη γλώσσα του σώματος που λέει ο Τόνι έχει λίγο σημασία, οπότε εμείς προσπαθούσαμε πάντα να υπάρχει eye contact, που λέμε, με τον πελάτη, για να βλέπουμε τις αντιδράσεις του. Αν και overall ο πελάτης ήταν καλός. Ναι, σαφώς. Όχι, όντως ήταν ανοιχτό. Όχι, ήταν καλός. Μας άκουγε, που είναι πολύ σημαντικό για μεγάλο πελάτη. Και για μεγάλο πελάτη στην Ελλάδα επίσης είναι πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχει ένα mentality, είναι η αλήθεια, στους Έλληνες μεγάλους πελάτες. Γιατί έχει τύχει και έχουμε δουλέψει με αρκετούς, να έχουν δυστυχώς ένα τουπέ. Ελπίζω αυτό με τον καιρό να φύγει. Το εύχομαι δηλαδή. Πράγμα που δεν το αντιμετωπίζουμε με αντίστοιχους πελάτες του εξωτερικού. Δηλαδή, ο πελάτης του εξωτερικού θα σου πει πολύ πιο εύκολα τον καλό λόγο από τον πελάτη του εσωτερικού, δυστυχώς. Ναι, το feedback στους πελάτες του εξωτερικού, σίγουρα έχετε δουλέψει αρκετοί από εδώ, είναι ότι έρχεται ένα email, πάνω στις δύο πρώτες γραμμούλες έχουν τα θετικά σχόλια και κάτω σου έχουν τα αρνητικά. Εδώ γίνεται όχι απλά το αντίθετο, σου έρχεται να σεντώνει όλα τα αρνητικά και δεν σου έρχεται ποτέ ένα θετικό. Και λες, τελικά τους άρεσε η δουλειά. Είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Έχει να κάνει λίγο και με το. Έχει να κάνει και με λίγο με τάκτ. Επίσης, διήρκησε σύνολο 6 μήνες. Φαντάζει πολύ ο χρόνος, αλλά δεν είναι, γιατί οι δύο πρώτοι μήνες φύγανε στα
meetings, pre-production κτλ. Οι υπόλοιποι δύο μήνες έφυγαν καθαρά στο σχεδιασμό. Ο πέμπτος μήνας έφυγε στο animation του graphic package και ο έκτος μήνας έφυγε στο animation των idols, που ήταν και το πιο έτσι, ζώρικο, θα έλεγα, όσο αφορά τεχνικά. Εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου, επειδή σίγουρα δεν είμαι μόνο και ο Χρήστος, μια τεράστια ομάδα ανθρώπων. Εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον συνέτερό μου, τον Θάνο τον Γκάγκαλο, γιατί πραγματικά λιώσαμε όλο το καλοκαίρι και έχουμε λιώσει αρκετά καλοκαίρια. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδελφούς φιλαδίτες που μας βοηθήσαν πάρα πολύ εδώ, τους Floating House, τον Γεωργιώτο τον Ελευθέραυλου και πραγματικά την ομάδα από την Νομίτ που δουλεύω εδώ ειδικά χρόνια, τον Χρήστο, τη Μαριλένα, την Νεφέλη και τον Γιάννη, γιατί πραγματικά μας βοήθησαν πάρα πολύ ώστε να κάνουμε μια δουλειά και μας στήριξαν, η οποία ήταν αρκετά διαφορετική. Και εγώ με τη σειρά μου τώρα, μια και αρχίσαμε τις ευχαριστίες, τη Λέρη τη Λιούγκου που βοήθησε πραγματικά πάρα πολύ και τη Λένα τη Σταματάκη. Και όλους γενικά και τους μουσικούς, δεν ξέρω. Και τους Rabbits, οι οποίοι όντως έκαναν εξαιρετική δουλειά στα items. Και κλείνοντας, θέλω να σας δείξουμε όλο το αποτέλεσμα του Graphic Package. Είναι ένα μοντάζ το οποίο κάναμε εμείς. Ερωτήσεις, απορίες. Μα γι' αυτό φεύγω. Κανείς, καμία, ουθείς. Ευχαριστούμε. Περίμενε λίγο. Δεν τελειώσαμε, έχω εγώ. Λοιπόν, από όλο το υλικό το οποίο ετοιμάσατε, από όλο το υλικό το οποίο προετοιμάσατε και παρουσιάσατε, τι ήτανε που μπορείτε να το πείτε τόσο μπροστά που να γυρίσανε και να πούνε αυτό τώρα εδώ, 2018, ας πούμε, Ελλάδα, δεν γίνεται. Μπορεί να είναι μια λεπτομέρεια, έτσι, μπορεί να είναι ένα feature, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν ξέρω, εμένα μου είχε κατευθείαν κάτι στο μυαλό. Όπνα. Ήτανε το Art Direction και το Director Treatment όσο αφορά τα idents, γιατί τα πρώτα idents που παρουσιάσαμε εμείς ήταν σε μορφή έτσι, installation και πολλοί θα καταλάβουν αυτό που παίζει κυρίως λίγο τώρα στο Instagram με πιο αφαιρετικά σχήματα, κύβους, πυραμίδες, τετράγωνα κτλ. Και θέλαμε να παίξουμε μια τέτοια αφαιρετική λογική που περνάει γενικά ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι λίγο πιο μοντέρνος, πιο abstract, να το πω έτσι, και δεν κάνει focus ότι βλέπω ένα σπιτάκι και μια μπάλα. Αυτό ο πελάτης το φοβήθηκε και είπε μια πολύ συγκεκριμένη λέξη ότι είναι ελιτίστικο. Και φοβάμαι να πάω με κάτι ελιτίστικο σε έναν κόσμο αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε κρίση. Και ότι του βγάζει και ένα premiumness. Ναι. Αυτό δεν θέλαμε. Θεωρούσαν ότι είναι ένα βήμα το οποίο προκαλεί. Okay. Ότι προκαλούσαν δηλαδή τον θεατή και δεν θέλουν να προκαλούσουν το θεατή καθόλου. Θέλουν να μείνουν λίγο πιο εντός εισαγωγικών παραδοσιακοί στην εικόνα, χωρίς όμως αυτή να είναι out of date, να είναι παλιακή. Και αν θέσαμε το κομμάτι που ήταν πολύ προσεκτική. Γιατί δείχνουμε actual πράγματα, δηλαδή ακόμα και το παγωτό. Δηλαδή προσέξαν πάρα πολύ τα αντικείμενα που θα μπουν μέσα. Που εγώ το καταλαβαίνω από τη μία. Ακριβώς, ναι. Okay. Συνεχίζεται να μην έχετε απορίες. Οπότε να σας αποδεσμεύσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για το ποδαρικό, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Χρήστος Γκόλτσης, Τόνις Αγοραίος. Τι παίρνεις.